ή τριετίες για τους μακροχρόνιους άνεργους. Αυτό σημαίνει ότι κατέρευσε ο κατώτατος μισθός. Γιατί αν ένας προσλαμβάνεται στα 55 χρόνια του, χωρίς να υπολογίζονται οι τριετίες, τότε απολύονται οι νεότεροι και παίρνουμε ένα το 55, ο οποίος δεν έχει τις τριετίες, γιατί προσλαμβάνουμε μακροχρόνιο άνεργο και τον πληρώνουμε με τον κατώτατο μισθό. Αυτό, ξέρετε, οδηγεί σε διάλυση των μισθών σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Άρα έχουμε τώρα μείωση μισθών. Τώρα έχει γίνει μείωση μισθών. Αυτοί πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια. Και πιστεύω ότι το δικαστήριο θα πρέπει να κρίνει. Κοιτάξτε, υπάρχει και σύνταγμα όμως. Το σύνταγμα το είναι πάνω από το νόμο. Το οποίο προστατεύει την προστασία. Το σύνταγμα έχει γίνει κουρελόχαρτο και το ξέρετε. Αλλά αν έτσι αυτό που λέτε, ότι πηγαίνετε στα δικαστήρια να δικαιωθείτε και τα δικαστήρια να αποφασίσουν ενάντια στον νόμο ότι είναι αντισυνταγματικός, γιατί τότε μόνο μπορούν να ακυρώσουν νόμο ή εν πάση περιπτώσει να προσβάλλουν ένα νόμο, καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε μία πολύχρονη διαδικασία. Ενώ τα μέτρα είναι τώρα. Τα μέτρα είναι τώρα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ σας μιλώ από την άποψη συνταγματική. Και ότι ενώ μέχρι στιγμής υπήρχε μια ανοχή από την άποψη της δικαστικής αρχής, τώρα έχετε παρακολουθήσει την ομολογία και του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελληνικού Συνεδρίου αλλά και των άλλων δικαστηρίων που λένε πλέον ότι έχουν φταίει. Πάμε παρακάτω. Θα έρθουμε για την συνταγματική αναθεώρηση λίγο αργότερα. Ένα θέμα το οποίο προέκυψε και θα ήθελα την άποψη και του κ. Ντεόλιου και των υπολείπων είναι αυτό, κύριε Λαφαζάνη. Το οποίο μάλιστα